Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Παγώνη. Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν, τι κάνετε, πώς περάσατε. Η σεζόν για την κυρία Παγώνη έχει ξεκινήσει εδώ και μέρος όμως. Δεν σταμάτησε ποτέ για την ακρίβεια. Για παράδειγμα. Εμείς δεν κάναμε διακοπές. Στη Λίμνο δεν πήγατε, κυρία Παγώνη. Καταρχήν θα σχολιάσω το φόρεμα, κίτρινα, Μαρία με τα κίτρινα το τραγουδάει. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη. Οι λαγόβες πρωί-πρωί, δηλαδή ανανέωση πλήρης. Τι να πούμε τώρα εδώ πέρα. Γιατί παραπονιέστε, στη Λίμνο δεν πήγατε? Ναι, πήγα. Είδα και φωτογραφίες με κάτι εκεί, γεύματα με ιερείς κλπ. Σχολιάστηκαν όλα αυτά, κυρία Παγώνη. Εσείς δεν πηγαίνατε για φαγητό? Φυσικά και πηγαίνατε. Τι βλέπετε όταν τρώγατε, φοράγατε μάσκα. Όταν τρώγατε, φοράγατε μάσκα. Εμείς δεν ήμασταν όμως 20 άτομα που ήσασταν εσείς. Λοιπόν, όχι. Όλοι εμβολιασμένοι. 12 άτομα. Και αν εσείς έχετε δει πάρτι με αρχιμανδρίτες. Εντάξει, να το πω σχολιάσω. Εσείς με τους αρχιμανδρίτες. Αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Με τους αρχιμανδρίτες τι κάνατε τώρα εκεί? Ήταν ένα γενέθλια και κόπηκε μια τούρτα. Τρώγαμε εντωμεταξύ. Ναι. Αλλά ποιο ήταν το σενάριο το δικό σας? Ότι δεν δείχνατε το τραπέζι με τα παϊδάκια. Αλλά... δείχνατε από εδώ και πέρα που δεν φαινόταν ότι τρώγαμε. Εγώ έτσι, είδα σε Κύπρο. Για να υπάρχει θέμα ήταν τώρα. Δεν ήταν τίποτα. Ότι Ματίνα Παγώνη. Όλοι, λοιπόν, με την Παγώνη όλοι εμβολιασμένοι, γιατί ήταν το 80% γιατροί εκεί. Από τα 12 άτομα τα 7 ήταν γιατροί. Ήταν εμβολιασμένοι όλοι. Εννοείται. Άντε να δούμε. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Ήδη θα είχε φανεί αν δεν ήταν εμβολιασμένη. Τώρα, κυρία Παγώνη, πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία να καταλάβουμε. Γιατί και οι απώλειες ήδη, οι θάνατοι κάθε μέρα είναι πολλές και οι διασωληνωμένοι ασθενείς αυξάνουν. Τα νούμερα αρχίζουν να σκαρφαλώνουν ανησυχητικά πολύ. Στις ΜΕΘ τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, να απαντήσουμε, γιατί είναι μια ερώτηση που την κάνουν οι πάντες και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Η μετάλλαξη Δέλτα δεν παίζει. Και καλώ την επόμενη φορά θα φέρω μία ξωνική τομογραφία. Δύο μάλλον. Ενός ο οποίος ήταν εμβολιασμένος και νόσησε, γιατί υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό, και αυτών που δεν ήταν εμβολιασμένοι. Αν δείτε λοιπόν αυτές τις αξονικές και τις εξηγήσουμε, θα καταλάβουν όλοι και δεν θα ξαναρωτήσουν γιατί πρέπει να εμβολιαστούν. Έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει. Ποια ηλικία ο εμβολιασμένος, ποια ηλικία αυτό που νόσησε? Εμβολιασμένοι ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες και μεγάλοι. Δεν, η μετάλλαξη Δέλτα, ειλικρινά κύριε Πορτοσάλτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πανικό έχει σπείρει. Και αν είδατε τις μελέτες της Αμερικής, τελευταία, ναι, με τα μικρά παιδιά που ήταν 5, 6, 7 ετών, ναι, και γι' αυτό ξεκίνησαν και εμβολιασμοί. Το τελευταίο επιχείρημα του ψεκασμού είναι καλύτερα να θα αποκτήσω αντισώματα εάν νοσήσω πραγματικά παρά να εμβολιαστώ. Οι μελέτες δεν έχουν δείξει αυτό, κύριε Πορτοσάλτε, και υπάρχει μια μιλάμε μελέτη που τη διακινούν που έρχεται από το Ισραήλ. Αυτή η μελέτη, αν είδατε τα άτομα και τα ποσοστά, είναι αστεία. Μιλάμε τώρα, στατιστικά στοιχεία τώρα, δεν μιλάμε η προσωπική μας άποψη. Γι' αυτό λέω να βγαίνει, μπράβο, να βγαίνει, λοιπόν, αυτά θα λέτε. Κύριε Παγώνη, προσωπική άποψη. Στην καρδιά θα το πηγαίνουμε το πράγμα. Λοιπόν, στην καρδιά. Η καρδιά λοιπόν είναι το εξής. Ένα λεπτό. Τώρα. Επειδή άκουσα προηγουμένως και το σχόλιο ο καθηγητής που είχε δίκιο. Πάνε πακέτο πλέον. Εμβολιασμός και μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Δεν τα έχω διαχωρίζουμε, δεν λέμε εμβολιαστή. Δηλαδή και ο εμβολιασμένος τηρεί τα μέτρα. Δηλαδή τηρεί τα μέτρα. Και αν είδατε ακούσατε, είπε ο κ. Λουκίδης. Να κάνουμε, λέει, και εμείς εμβολιασμένοι ένα τεστ την εβδομάδα. Να κάνουμε εμείς. Εγώ κάνω κανονικά στο σπίτι μου. Δεν έχω. Δηλαδή, για να είμαι σίγουρη. Τώρα θα πει όμως και ο άλλος, κυρία Παγώνη, και γιατί εμβολιαστήκαμε τελικά? Εμβολιαστήκαμε διότι. Για να μην τρέχουμε και να μην γεννήσουμε τις μέρες. Γιατί εμβολιαστήκαμε? Με τις αξονικές που θα δείξουμε στην επόμενη φορά, με πνεύμονες που να τους βλέπεις και να τρομάζεις. Γι' αυτό εμβολιαστήκαμε. Και το ποσοστό λοιπόν αυτών που έχουν εμβολιαστεί, που είναι το μεγαλύτερο ποστό. Αν δείτε την εξέλιξη την κλινική, που μπορεί και κάποιοι από αυτούς να νοσηλευτούν, είναι τελείως διαφορετική. Γιατί χάνουμε τόσους ανθρώπους αυτή την περίοδο, πρώτα μας πει 30-40 διότι ανθρώπους. Διότι πέρσι τέτοια δεν εποχή, αν θυμόσαστε, ήταν και μέρα που είχαμε μηδενείς από θανάτους. Σωστά. Δεν είχαμε. Λοιπόν, η μετάλλαξη Δέλτα είναι τόσο επιθετική και τόσο μεταδοτική, που πλέον δεν συζητάμε γιατί. Διότι θερίζει, σε εισαγωγικά. Διότι δεν αφήνει κανέναν όρθιο. Διότι σε όποιον πραγματικά, όποιος νοσήσει, χτυπάει, δεν ξέρει τι ηλικίες, εξέλιξη θα έχει. Και χτυπάει. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Τις νεότερες ηλικίες εννοείται και τις ανεμβολίες σε μεγάλη ηλικία. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ένα 10%, να ξέρετε ότι από τη μετάλλαξη Δέλτα, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, θα έχουν προβλήματα και μετά αφού βγουν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί και φόρου ζωής. Διότι τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε ακτινολογικά. Μιλάτε για μεγάλους ανθρώπους τώρα. Μεγάλους. Και με υποκείμενα ειδικά νοσήματα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βγήκαν από τις μονάδες, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τα ιατρεία που ήδη υπάρχουν.
και έχουν στελεχωθεί για να παρακολουθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είδαμε τις τελευταίες έρευνες, είναι κρίμα να βγαίνεις από τη μονάδα και να συνεχίσεις να ασχολείσαι με αυτό. Άρα, εμβολιασμός, άλλα από τα 50 υποχρετικός. Καθολικός. Μπρα. Και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη που λέτε, κύριε Παρουσιάτη, δεν θα μπω σε αυτό. Η λέξη αυτή εκνευρίζει. Ωραία. Καθολικότητα εμβολιασμού. Ωραία. Και όχι υποχρεωτικότητα χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη. Αυτό η οποία εκνευρίζει τους συναδέλφους σας, κυρίως, όχι εμάς. Εμάς λοιπόν, οι συνάδελφοί μου, για θέλω να το ξεκαθαρίσω, κύριε Οικονόμου, έχει γίνει πολύ μεγάλη στοχοποίηση. Έχει γίνει είναι 94,75%. Πείτε μου, μία, για τους λέτε τώρα. Μία χώρα της Ευρώπης. Μία χώρα της Αμερικής, δηλαδή στην Αμερική, ποιοι έχουν φτάσει το ποσοστό αυτό που φτάσαμε στην Ελλάδα. Νοσηλευτές είμαστε πιο κάτω. Δεν εκπροσωπώ νοσηλευτές. Το λέω γιατί είναι στο ίδιο νοσοκομείο, όμως, κυρία Παπαδόπουλο. Όμως πρέπει να πω και για τους νοσηλευτές το εξής. Ξεκινήσαν από 40% το δημόσιο συμμετοχή. Έχουν φτάσει τώρα σχεδόν στο 90. Σχεδόν δεν έχουν φτάσει στο 90. Επειδή λοιπόν γίνεται μία πολύ μεγάλη καμπάνια στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή από εμάς τους ίδιους προς τους υπόλοιπους. Θα πείστε να ξέρετε ότι βοηθήσαμε τις 2-3 μέρες πάρα πολύ. Και έχουν κλειστεί και αρκετά ραντεβού από ό,τι είδαμε. Αρκετοί νοσηλευτές και κάποιοι υπόλοιπων γιατρών στην, δεν είναι τόσο για την Αθήνα, δεν έχει, στην επαρχία που ήδη πήγαν και όσοι βγουν όμως σε αναστολή, πώς θα καλυφθούν, κυρία Παγώνη, τα κενά? Λοιπόν, το θέμα της αναστολής. Μη εστιάζουμε σε θέματα τα οποία περιμένετε. Μέχρι την Τετάρτη θα δούμε. Είναι Δευτέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είμαστε σε 2 μέρες, 2-24 ώρες. Mm-hmm. Για μας, για έναν ασθενή, 2-24 ώρες κρίνει τη ζωή του. Περιμένετε, κάνετε υπομονή. Μπορεί, λέτε, να μην χρειαστεί. Μέχρι λοιπόν, μάλιστα, ο κόσμος θα πάει. Να μην, αυτό που γίνεται. Υποχρεωτικό. Αυτή δεν είναι η λέξη υποχρεωτικότητα. Να ξέρετε ότι στα αυτιά είναι πάρα πολύ. Δεν ακούγεται δεν καλά. Καλά, λέτε. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, ας αφήσουμε τα πράγματα, θα δούμε πώς θα πάνε τα επόμενα 2-3. Ναι, αλλά αν έχουμε αναστολή σε κρίσιμους τομείς, τι θα γίνει, υπάρχουν εφεδρίες, υπάρχει σχεδιασμός? Όχι, δεν υπάρχουν εφεδρίες. Γιατί το Υπουργείο λέει ότι έχουμε σχεδιασμό. Είμαστε έτοιμοι. Κύριε Οικονόμου, έτσι λέει. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση οι γιατροί και οι νοσηλευτές να αφήσουν στα νοσοκομεία τους ασθενείς έτσι. Θα μπουν πάλι 15 εφημερίες το μήνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, εγώ θα δουλέψουν οι άλλοι περισσότερο, λέτε. Στο διατάφτο, όσοι είναι στα γραφεία τους και λένε τις απόψεις τους, είναι πολύ ωραίες. Επειδή όμως ακούγεται και η γνώμη της αντιπολίτευσης που λέει να πάνε σε άλλες δουλειές. Δηλαδή, θέλω να μου περιγράψετε μια δουλειά. Σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, κάποιος που αρνείται. Δηλαδή, ένας θα πάει σε ποιες θέσεις περισσεύουν? Συγνώμη. Είναι ο καθαρισμός χώρων. Θα πάνε. Αφού στο νοσοκομείο μέσα. Στα γραφεία. Στα γραφεία. Πάνε στο νοσοκομείο μέσα, δεν θα είναι. Σε επαφή με τον κόσμο, δεν θα είναι. Δεν θα μεταδίδουν. Άρα αυτό που ακούγεται δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δεν που μπορεί να συμβεί. Θέλουμε ψυχραιμία, δεν θέλουμε στοχοποιήσεις, θέλουμε την ηρεμία μας. Περνάμε δύσκολες μέρες οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Γιατί μετά έχετε και άλλους τομείς του κρατικού τομέα. Ακριβώς. Εθνική, ανοίγουν τα σχολεία. Άμυνα, εκπαίδευση, δημόσια τάξη. Ανοίγουν τα ποσοστά σε αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι. Καλά, είναι πολύ χαμηλά. Είναι, δεν είναι. Είναι, δεν είναι. Λοιπόν, έχετε δουλειά. Τα σχολεία τώρα που λέτε, κυρία Παγώνη, υπάρχει περίπτωση, μια και τώρα ξεκινάω Σεπτέμβριο, σε 2 εβδομάδες χτυπά το κουδούνι, να ξανακλείσουν τα σχολεία μας το χειμώνα? Όχι, τα σχολεία δεν πρέπει να ξανακλείσουν. Εγώ κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση προς όλους, τους παρακαλώ όλους, σαν γιατρός, να πάνε να εμβολιαστούν για ένα λόγο. Επειδή έχει περάσει ένα μήνυμα που δεν μ' άρεσε καθόλου. Ή τα παιδιά, λέτε. Για τα παιδιά και για τους καθηγητές και για τους μαθητές. Έχει περάσει ένα μήνυμα ότι τα παιδιά να πάνε να εμβολιαστούν για να ανεβάσουν το τείχος ανοσίας. Με έχει κάνει έξαλλη. Δεν είναι αυτό. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα είναι τόσο επιθετική σε αυτούς. Από τα 12 και πάνω, λέμε πάντα. Εννοώ. Διότι πραγματικά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και είναι μόνο για την ασφάλειά τους. Σε δεύτερο χρόνο έρχεται ότι πρέπει να ανέβει από όλες τις ομάδες το τείχος ανοσίας και απευθύνομαι προς 50, 60, 70. Τα ποσοστά είναι ακόμα χαμηλά. Mm-hmm. Θέλουμε τείχος 80+. Αυτό είναι το τείχος. Πόσο θέλουμε ακόμα να το πετύχουμε αυτό? Όχι τα 65-70. Αυτό που σας έλεγα από την αρχή. Πού βρισκόμαστε τώρα εκεί? Σε τώρα, δεν είμαστε τώρα. Έχουν περάσει το 6 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα πιστεύω αυτές τις μέρες να δούμε. Ποσοστό. Είναι κρίσιμη η εβδομάδα. Κυρία Παγώνη, είμαστε στο 60, είμαστε στο 70. Πού είμαστε για δεν να καταλάβουμε? Δεν είμαστε στο 70.
Δεν είμαστε καν στο 70%. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα το πετύχουμε. Η πραγματικότητα, η αλήθεια για να σωθούμε είναι 80+. Το καταλαβαίνουμε καλώς. Δεν το καταλαβαίνουμε. Στα νοσοκομεία θα είμαστε. Θα ασχολούμαστε όλοι με την νόσο COVID. Και δυστυχώς θα πεθαίνουν άνθρωποι. Και θα πεθαίνουν οι θάνατοι αυτοί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι σημειώνουν αυτό, λέει, καλά. Δεν έχετε τσίπα μέσα σας να πείτε ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Πεθαίνουν άνθρωποι. Γιατί δεν πάμε να εμβολιαστούμε. Όχι, να μας πείτε, κυρία Παγώνη. Αλλά εσείς βλέπετε μόνο τον νόσο COVID. Δεν έχετε δει αυτόν τον κόσμο που είναι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και πρέπει να κάνει τα χειρουργία του, που πρέπει να τα προχωρήσουμε αυτά τα χειρουργία, που πρέπει να τους δούμε για πίεση, για ζάχαρο, για όλα αυτά τα ιατρία, τα οποία δεν θα προχωρήσουν απλά. Και κάτι άλλο. Γιατί έχει προτεραιότητα το COVID. Γιατί έχει προτεραιότητα η COVID. Τώρα, γιατί έχει προτεραιότητα, δεν ξέρετε πολύ καλά. Γιατί έχει, λοιπόν, γιατί έχει προτεραιότητα. Λοιπόν, έναντι ενός ασθενούς που έχει αυτά τα προβλήματα που λέει η κυρία Παγώνη και είναι στα επίγοντα. Γιατί στα δύο επίγοντα ξεχωρίζουμε τα COVID, ενώ έχει μπροστά τώρα τα εμβόλια. Έχει προτεραιότητα, λοιπόν, ο COVID. Θα σας πω τώρα, δηλαδή, αν έχετε ένα περιστατικό με μία άλλη πάθηση, έχουμε μπορεί χωρίσει να το αφήσετε. Το νοσοκομείο είναι στη μέση χωρισμένο και εμένα δεν μ' αρέσει να είναι και στον κόσμο. Άρα χωρισμένο. Παράλληλα δουλεύετε. Για ένα λόγο, παράλληλα δουλεύουμε. Η μισή για COVID. Οι ίδιοι για COVID και οι ίδιοι για non-COVID. Ντύνονται, γδύνονται. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε τα μέτρα στο ένα με αυστηρότητα, λέτε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για να λέμε εμείς καθόμαστε εκεί και κάποιοι άλλοι από εδώ. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι κρίμα για τους νέους ανθρώπους, αυτούς που κάνουν ειδικότητα αυτή τη στιγμή, τους ειδικευόμενους, να κάνουν 5 και 6 χρόνια ειδικότητα και να είναι δεύτερος χρόνος και να ασχολούνται οι χειρουργοί, οι νευροχειρουργοί, οι ψυχίατροι με COVID. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία. Κυρία Παγώνη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν για τα παιδιά και το είπατε έντονα. Γιατί το βάζετε τόσο πιστικά το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών? Τι σας ανησυχεί? Γιατί είναι ασφαλή τα παιδιά μας στα σχολεία. Όχι, λέω, μήπως η Δέλτα ειδικά χτυπάει νεότερες ηλικίες. Σας είπα από την αρχή ότι η Δέλτα στους νέους, στα μικρά παιδιά, το είδαμε και από την Αμερική, από τα στοιχεία που είχαμε. Είναι τραγική η κατάσταση και θα το δείτε, γι' αυτό ξεκίνησαν εμβολιασμό σε 5, 6 και 7 χρονών. Mm-hmm. Θα δείτε τι έχει. Μπορεί να παίξει και στην Ελλάδα αυτό το σενάριο. Φυσικά, γιατί δεν θα παίξει. Των μικρών παιδιών, λέτε. Φυσικά, δηλαδή, κυρία Παγώνη, λόγω της μεταδοτικότητας αυτής της μετάλλαξης, αν ένας μαθητής μέσα στην τάξη έχει τον ιό, μπορεί να το μεταδώσει και σε όλη την τάξη. Σε όλη την τάξη. Μπορεί να γίνει αυτό, και δηλαδή, τάξη, μέσα σε μια μέρα. Θα πάει στα σπίτια της, δεν περιορίζεται εκεί. Θα πάει στους φίλους, θα πάει στην οικογένεια, θα πάει στους παππούδες. Άρα θα ανοίξει ο κύκλος. Πάλι τα ίδια συζητάμε. Πάλι τα ίδια. Το σενάριο επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, μήνυμα. Πάμε όλοι εμβολιαζόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Μας αρέσει η ζωή. Ναι. Δεν μας αρέσει ο θάνατος. Καλά, δύο χρόνια λέμε μας αρέσει η ζωή. Πότε θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα? Έχει ξεκινήσει μήνυμα παντού. Εμβολιάστε τα παιδιά σας. Μήνυμα. Επιστεύω η Επιτροπή Εμβολιασμών αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Οι νοσοκομειακοί γιατροί ήδη έχουν ζητήσει να ενημερωθούν για την τρίτη δόση από την Επιτροπή Εμβολιασμού. Πότε θα την κάνουμε? Πότε το ήδη βλέπετε? Μπαίνουμε στον 8ο μήνα. Ανακοίνωσαν για τους υψηλού κινδύνου σωστά. Πριν το τέλος του χρόνου υγειονομική. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχουμε εμβολιαστεί. Διαφορετικά τα πράγματα. Δόση. Εννοείται. Είναι γεγονός ότι το εμβόλιο. Διάβαζα και εγώ διάφορες μελέτες όλο το καλοκαίρι. Δεν αυτές τις 3 εβδομάδες που λείψαμε. Ναι. Ότι κρατάει μόνο ένα τρίμηνο η προφυλάξη. Όχι, λοιπόν, να πούμε το εξής. Επειδή διάβασα και για τα Pfizer και για το AstraZeneca. Πόσο κρατάει η προφύλαξη, μπορεί να μας το πει κανείς αυτό? Το ρωτάει και ο κύριος Πολάκης αυτό. Για τα άλλα εμβόλια, λέει, ξέρουμε. Η ανοσία κρατάει ένα χρόνο για την γρήπη. Ο Παύλος ο Πολάκης, σαν συνάδελφος, πρέπει να πάει να εμβολιαστεί και να αφήσουμε τις συζητήσεις μεταξύ μας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι ένας γιατρός δεν μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις. Εμβολιάζεται, δίνει το παράδειγμα. Γιατί ο φίλος του κύριου Κούβελας έχει είναι εμβολιασμένος. Να το πείτε αυτό. Εγώ το είχα πει, κύριε Πορτοσάλτο. Όχι, εσείς, αλλά το είπε και ο ίδιος μετά. Πει τον, λοιπόν, έχω καλέσει και εγώ. Το είπε και ο ίδιος. Έκανε το Pfizer, είπε. Αλλά επειδή ο κύριος Κούβελας που προωθεί τον αντιεμβολιασμό ως καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει εμβολιαστεί ο ίδιος 2 φορές. Ναι, και μάλιστα στον Φιλιππίδη που βγήκε στον Νίκο, λέει, μου το έκαναν. Τον πήγανε νύχτα. Το σπρώχνανε και πήγε. Ότι ο κύριος Κούβελας, όταν ήμασταν μαζί τηλεοπτικά και είπα να μου πει τις μελέτες, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ένα στο δισεκατομμύριο μπορεί και κάποιοι να κάνουμε και λάθη. Ναι. Αν όμως φέρεις τις μελέτες και τις συζητήσεις με τους συναδέλφους σου και πεις, εγώ εστιάζω εδώ γιατί συμβαίνουν αυτά, τότε να μπούμε σε μια συζήτηση. Δεν έχει φέρει ποτέ μια μελέτη, είναι προσωπική του άποψη. Ξέρετε τι μου έχει πει?
Και η μου λέει, εγώ λέει, δεν είμαι αντίθετος με τον εμβολιασμό, στο άνω από άνω των 50, κάτω από το 50 λέει όχι. Εντάξει, τώρα σας πω κάτι. Δεν παίζουμε, κύριε Πορτοσάλτε, με μία μετάλλαξη δέλτα, όταν έχουμε κάθε μέρα 15 θανάτους. Δεν μας το είπατε όμως, αυτό είναι σημαντικό. Για πόσο είμαστε προστατευμένοι από τη στιγμή που έχουμε κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, για να ακούσει ο κόσμος και την πρώτη δόση. Η πρώτη δόση είναι στις 14 μέρες που ξεκινάνε τα αντισώματα, ναι, και φαίνεται ένα 50-60%. Mm-hmm. Και μετά τη δεύτερη δόση, μετά τις 14 μέρες, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μία προφύλαξη και φτάνουμε, προσέξτε τώρα, μέχρι 90%. Όλοι οι οργανισμοί, όλος ο κόσμος δεν έχει το ίδιο νοσοποιητικό σύστημα. Όλοι δεν έχουν τις ίδιες ασθένειες. Mm-hmm. Κάποιες ομάδες έχουν πολύ λιγότερα αντισώματα και το ξέρουν, έχουν συνεργαστεί με τους γιατρούς κλπ. Έχουμε όμως την ασφάλεια και θα σας πω κάτι άλλο. Για το εμβόλιο της γρίπης, ξέρετε τι προφύλαξη έχουμε. 50 με 55 με 60 το πολύ τσεκατό. Ναι, πότε, αυτό μας δίνει μέχρι 90. Κυρία Παγώνη, όσοι κάναμε το εμβόλιο, κοντά στο καλοκαίρι και τελειώσαμε τη δεύτερη δόση, πότε θα ξαναεμβολιαστεί. Την επόμενη χρονιά μπαίνετε. Του χρόνου το καλοκαίρι. Μάρτι και μετά σας ζητάτε για να μπείτε στο μετά από 8-9 μήνες δηλαδή. Είναι, στην αρχή λέγαμε ότι είναι 9 με 12, τώρα με τις μελέτες που έχουμε, λέμε ότι είναι από 7 με 9, εντάξει, και ανάλογα με τον κάθε οργανισμό. Μπορεί να υπάρξει, κυρία Παγώνη, αυτό που είπε ο Μπουρλά, μετάλλαξη που να μην την πιάνουν τα εμβόλια. Φυσικά, γιατί το είπε αυτό. Δεν το συζητάμε. Φυσικά. Και μην ξεχνάτε, στην Καλιφόρνια έχουν την μετάλλαξη της Καλιφόρνιας. Εδώ δεν είναι κέρδη και πιστεύω να μην έρθει. Τι γιατί είναι αυτή μακριά. Η μετάλλαξη. Είναι άλλη μετάλλαξη. Τι αυτή περίπου με τα ίδια συμπτώματα είναι κλπ. Εμείς τώρα παλεύουμε για τη Δέλτα. Η πιο επιθετική αυτή τη στιγμή είναι η Δέλτα. Με αυτή ασχολούμαστε. Μου την έχει γράψει ένας, όταν ήμασταν τέλος Ιουλίου, μου είχε γράψει ένας ακροατής, φίλος, για την μετάλλαξη από την Καλιφόρνια, αλλά μετά ήρθαν οι φωτιές κτλ. Εμάς είναι μακριά, δεν την έχουμε τώρα. Ασχολούμαστε με αυτά που έχουμε στα χέρια. Λοιπόν. Είναι καλύτερη από τη Δέλτα. Όχι, δεν είναι χειρότερη από τη Δέλτα με τα δεδομένα που έχουμε. Πιο μεταδοτική δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και πάντα όμορφοι όπως είσαι. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη. Αντέβαλα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.